άτυχος Βρετανός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου σε κομματώδη κατάσταση. Το Σάββατο το απόγευμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μας στις πρώτες βοήθειες, Άγγλος υπήκος, 71 χρόνων, σε κομματώδη κατάσταση, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν με 42 βαθμούς θερμοκρασία. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, δεν επανέφερε τις αισθήσεις του και απεβίωσε. Όλες οι διαγνώσεις και οι ενδείξεις των γιατρών καταδεικνύουν ότι ο θάνατος του προήλθε από θερμοπληξία. Αφού εξετάστηκε από τον επικαθήκοντη γιατρό, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην εντατική του νοσοκομείου μας με καταπληξία και προβλήματα των οργάνων. Ο Βρετανός ήρθε τις πρώτες βοήθειες το Σάββατο 18 Αυγούστου και χθες τα ξημερώματα απεβίωσε. Σύμφωνα με τους λειτουργούς της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από αύριο θα έχουμε νέο κύμα καύσωνα. Θα φτάσει την Πέμπτη Παρασκευή γύρω στους 39, ίσως 40 βαθμούς αργότερα. Η υγρασία θα παραμείνει και αύριο και μεθαύριο χαμηλή, όμως σιγά σιγά φαίνεται να ανεβαίνει η υγρασία προς το τέλος της εβδομάδας. Το Υπουργείο Εργασίας προειδοποιεί τους εργαζόμενους στο Ήπεθρο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για να αποφεύγουν συμπτώματα θερμοπληξίας.